Είναι δυνατόν ο Ιησούς Χριστός να μας προειδοποιήσει συγκεκριμένα για την εποχή που ζούμε πριν από σχεδόν 2.000 χρόνια? Ίσως έχετε παρατηρήσει ότι τα παγκόσμια γεγονότα έχουν αρχίσει να ξεφεύγουν από τον έλεγχο τον τελευταίο καιρό. Κανονικά το καλοκαίρι είναι μια περίοδος που τα πράγματα είναι σχετικά ήσυχα. Όσο αφορά τη βιομηχανία των ειδήσεων, ο Αύγουστος υποτίθεται ότι είναι ο πιο ήσυχος μήνας από όλους, επειδή μεγάλο μέρος του κόσμου βρίσκεται σε διακοπές. Αλλά αυτό σίγουρα δεν συνέβη φέτος το 2024. Τις τελευταίες εβδομάδες βιώνουμε μια κορύφωση της μεταβλητότητας, της αστάθειας και της ανασφάλειας, πρωτοφανή για τα τελευταία χρόνια. Ξαφνικές επαναστάσεις, πόλεμοι τρέχοντες και επικείμενοι, τρομερά εγκλήματα, διαμάχες με υψηλά ποσά, λοιμοί και κρίσεις του κόστου ζωής, βίαιες ταραχές και αδιανόητη πανική της αγοράς δεν έρχονται ως μεμονωμένοι κατάσκοποι, αλλά σε τάγματα. Σε ένα κόσμο όπου η αμοιβαία καταστροφή, διαποτισμένη από σκληρότητα και απελπισία, αποτελεί αγαπημένη ανθρώπινη ενασχόληση. Οι ζωφερές εικόνες της έρημης γης γνέφουν εκ νέου. Αν ζούμε πραγματικά στους έσχατους καιρούς, υπάρχουν ορισμένα πολύ συγκεκριμένα σημάδια που θα έπρεπε να βλέπουμε. Στο κεφάλαιο 24 από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, ο Ιησούς μίλησε για μερικά από αυτά τα σημάδια. Και θα ακούσετε για πολέμους και για φήμες πολέμων. Προσέξτε, μην ταραχθείτε, επειδή όλα αυτά πρέπει να συμβούν, αλλά το τέλος δεν είναι ακόμα. Επειδή έθνος θα ξεσηκωθεί ενάντια σε έθνος και βασίλειο ενάντια σε βασίλειο, και θα γίνουν λοιμοί και σεισμοί σε διάφορους τόπους. Όλα αυτά είναι η αρχή των θλίψεων. Φυσικά, υπήρξαν πόλεμοι, λοιμοί και φυσικές καταστροφές σε όλη τη διάρκεια της ανθρώπινης ιστορίας. Αυτή τη στιγμή, η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή βρίσκεται στα πρόθυρα να μετατραπεί σε ολοκληρωτικό πόλεμο. Και είναι πιθανόν μόνο θέμα χρόνου να παρασυρθούν και οι ΗΠΑ στον πόλεμο και να βρεθούμε και εμείς μέσα σε αυτόν τον πόλεμο. Και τη στιγμή που η Κίνα θα εισβάλλει στην Ταϊβάν, θα είμαστε και σε πόλεμο με τους Κινέζους. Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε μια παγκόσμια επισιτιστική κρίση πρωτοφανούς μεγέθους. Στο Σουδάν ο ατελείωτος πόλεμος έχει δημιουργήσει ένα λοιμό που είναι πραγματικά τρομακτικός. Αυτή τη στιγμή προβλέπεται ότι εκατομμύρια Σουδανοί πολίτες θα πεθάνουν τους επόμενους μήνες. Ο Σεπτέμβριος λένε πως θα είναι μαύρος μήνας. Οι περισσότεροι Αμερικανοί δεν συνειδητοποιούν καν τι συμβαίνει. Το Reuters ανέφερε ότι η πείνα είναι τόσο μεγάλη σε ορισμένες περιοχές όπου οι άνθρωποι κυριολεκτικά φτιάχνουν γεύματα από μπάλες χώματος, μόνο και μόνο για να έχουν κάτι να γεμίσουν το στομάχι τους. Εν τω μεταξύ, και τα αποθέματα τροφίμων σε όλο τον κόσμο γίνονται όλο και πιο περιορισμένα. Το CNN παραδέχτηκε ότι αντιμετωπίζουμε τη χειρότερη επισιτιστική κρίση στη σύγχρονη ιστορία. Και η αλήθεια είναι ότι αυτή είναι μόνο η αρχή. Φοβούνται ότι μόλις χρησιμοποιηθούν πυρηνικά όπλα, όλα αυτά θα αλλάξουν. Μία μελέτη που διεξήχθη πριν από μερικά χρόνια καθόρισε ότι 3 με 4 χρόνια μετά από ένα ολοκληρωτικό πυρηνικό πόλεμο, η παγκόσμια παραγωγή τροφίμων θα είχε μειωθεί κατά περίπου 90%. Χρησιμοποιώντας μοντέλα κλίματος, καλλιεργειών και αλίας, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι κλιματικές επιπτώσεις της εθάλης από τον πυρηνικό πόλεμο θα κορυφωθούν τα πρώτα χρόνια, αλλά θα διαρκέσουν για περίπου μία δεκαετία. Η ίδια μελέτη κατέληξε στο συμπέρασμα ότι περίπου 360 εκατομμύρια άνθρωποι θα σκοτώνονταν άμεσα κατά τη διάρκεια ενός ολοκληρωτικού πυρηνικού πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας, και πάνω από 5 δισεκατομμύρια άνθρωποι θα πέθαναν από πείνα στη συνέχεια. Επίσης, στις μέρες μας βλέπουμε πολλές φυσικές καταστροφές. Αναφέρεται ότι πέρσι ο πλανήτης πολιορκήθηκε από 63 καιρικές καταστροφές, ξεπερνώντας τον προηγούμενο ρεκόρ, των 57, που σημειώθηκε το 2020. Επίσης, το έδαφος κάτω από τα πόδια μας τρέμει με ανησυχητική συχνότητα. Στην άλλη πλευρά του κόσμου, όλοι οι πρόσφατοι σεισμοί στην Ιαπωνία έχουν προκαλέσει τεράστιο πανικό. Οι άνθρωποι μαζεύουν πυρετοδό τρόφιμα επειδή ανησυχούν τόσο πολύ για το ενδεχόμενο ενός μέγα σεισμού, όπως αποκάλυψαν οι επιστήμονες. Ο κόσμος έχει αρχίσει και συνειδητοποιεί ότι όσα έχουμε περάσει μέχρι στιγμής το 2024 είναι μόνο η αρχή για όσα έρχονται. Βρισκόμαστε ακόμη στα πρώτα κεφάλαια αυτής της καταιγίδας. Οι περισσότεροι άνθρωποι όμως δεν θέλουν να τα ακούν αυτά. Θέλουν να ακούν απλά ότι όλα θα είναι υπέροχα, ότι όλα θα πάνε καλά. Αλλά αν πραγματικά ζούμε στους έσχατους καιρούς, τα παγκόσμια γεγονότα θα εξελιχθούν ακριβώς όπως λέει η Αποκάλυψη ότι θα εξελιχθούν. Δεν μπορούμε να γλιτώσουμε από αυτό. Γι' αυτό κάντε προσευχή, εξομολογηθείτε τις αμαρτίες σας και κοινωνήστε όσο ακόμα προλαβαίνετε. Όλος ο κόσμος σε λίγο θα βρίσκεται μέσα στο άγχος. Πριν όμως έλθει αυτό το άγχος του κόσμου, της Ευρώπης, της Αμερικής και των άλλων κρατών,
εμείς εδώ στην Ελλάδα θα ζήσουμε τη μεγάλη θλίψη. Τη μεγάλη θλίψη γιατί εγκαταλείψαμε τον Θεό μας. Εγκαταλείψαμε τον αρχηγό και τους προστάτες του ελληνικού αυτού κράτους, που είναι ο Χριστός μας, η Παναγίτσα μας και οι Άγιοι μας. Θα ταπεινωθούμε πάρα πολύ από αυτούς που πιστέψαμε, επειδή δεν εμπιστευτήκαμε τη ζωή της πατρίδας μας στον Θεό, αλλά στους πολιτικούς ηγέτες. Αν θέλετε αυτή τη στιγμή να κερδίσουμε τη σωτηρία μας και να βοηθήσουμε την πατρίδα μας να μην υποφέρει τόσο πολύ, θα πρέπει να σας πω πως υπάρχει ένας δρόμος. Ο τέλειος δρόμος της υποταγής όλων μας στον Βασιλιά και Θεό μας. Πάρα πολλοί χριστιανοί ήδη έχουν φτιάξει μια πολύ μεγάλη αλυσίδα προσευχής και τη συνεχίζουν. Και αυτή η αλυσίδα προσευχής είναι αυτή τη στιγμή που σταματάει, που λιγοστεύει και ελαχιστοποιεί τους μεγάλους κινδύνους. Εύχομαι να μην σταματήσει ποτέ. Οι κρυμμένοι Άγιοι συνεχώς κλαίνε και κοιτεύουν τον Θεό. Και ο Θεός ακούει τις προσευχές τους και συνέχεια μεταβάλλει και αλλάζει το χρόνο. Ο Θεός ενημερώνει προφητικά μέσα από θείες αποκαλύψεις πολλών Άγιων ανθρώπων και μας λέει: «Τώρα παιδιά μου, φύγετε μακριά από την αγκαλιά του Ιωσφόρου. Ταπεινωθείτε και πείτε τα λάθη σας. Ζητήστε συγγνώμη. Εγώ θα σας συγχωρήσω για όλα σας τα λάθη. Ελάτε στην αγκαλιά μου, ελάτε στην καρδιά μου. Εγώ θα σας δώσω σαν πολύτιμα δώρα προστασίας στους Αγίους μου και τους Αγγέλους μου. Και σαν μεγάλο αντίδοτο για όλα τα κακά που θα προσπαθήσουν να σας μολύνουν, όχι πλέον εξωτερικά, αλλά και εσωτερικά, μέσα στο σώμα σας και μέσα στο αίμα σας, με αυτά που θα σας ποτίζουν και με αυτά που θα σας ταΐζουν και με αυτά που θα αναπνέετε, σας δίνουν τη Θεία Κοινωνία και τον Αγιασμό». Η προσευχή είναι μεγάλη υπόθεση, αλλά αν δεν παίρνουμε τη Θεία Κοινωνία, μην νομίζετε ότι θα μπορέσουμε να κερδίσουμε αυτή την επιτυχία πάνω στα κακά που ο Σατανάς θα επιβάλλει. Η Θεία Κοινωνία θα λειτουργεί όμως σαν αντίδοτο μόνο στους ευσεβείς ανθρώπους. Όχι σε αυτούς που είναι δόλοι και ύπουλοι και θα λένε «Θα μεταλαμβαίνω εγώ και θα κάνω και τις αμαρτίες μου». Όχι, αυτούς δεν πρόκειται η Θεία Κοινωνία να τους βοηθήσει. Απέναντια σε κοροϊδία θα τους οδηγήσει πιο γρήγορα στο κακό. Αυτοί όμως που με απλότητα και ταπείνωση θα αναζητήσουν την αγκαλιά του Θεού και θα μπουν μέσα στην καρδιά του. Η Θεία Κοινωνία σαν αντίδοτο θα τους σώζει από όλα τα πρωτοφανή επιτεύγματα της επιστήμης. Τα νανοκατασκευάσματα που θα εμπεριέχονται μέσα σε αυτά που θα αναπνέουμε, σε αυτά που θα τρώμε και σε αυτά που θα πίνουμε. Ο αγιασμός πάλι είναι τόσο σημαντικός που θα έλεγα το εξής. Κάντε αγιασμό, αγαπητοί μου φίλοι. Όλοι οι χριστιανοί να έχετε ένα μπουκάλι αγιασμού πάντα μέσα στο σπίτι σας. Και κάθε μέρα, εσύ γυναίκα που μαγειρεύει το φαγητό, βάλε λίγο αγιασμό μέσα σε αυτό. Βάλε λίγο αγιασμό μέσα στο νερό που θα πίνετε. Ξεκινήστε από τώρα. Συνηθίστε το από τώρα. Γιατί όταν σε λίγο αυτά τα κακά που βρίσκονται τώρα σε εξέλιξη θα κορυφωθούν και θα γίνουν πλέον επίσημη καθημερινή κατάσταση, εμείς θα είμαστε στερεωμένοι και ασφαλισμένοι με τα φοβερά αντίδοτα του Θεού. Που είναι η Θεία Κοινωνία, όποτε πάμε στη Θεία Λειτουργία, και σε καθημερινή βάση η προσευχή και ο αγιασμός.